για πρώτη φορά στα χέρια της Μόσχας το σπάνιο αμερικανικό όχημα M1150 που φέρει την θωράκιση του άρματος M1 Abrams. Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λοιπόν δείχνουν το αναφερόμενο ως πρώτο αμερικανικής παραγωγής M1150 Assault Breacher Vehicle να περνάει στα χέρια του ρωσικού στρατού. Το γεγονός έχει σημασία επειδή το τεθωρακισμένο όχημα μηχανικού M1150 αποτελεί έκδοση του αμερικανικού κύριου άρματος μάχης M1A1 Abrams, δηλαδή μοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία με αυτό. Το M1150 Assault Breacher Vehicle είναι ένα όχημα διάσπασης ναρκοπεδίων με βάση το σασί του M1 Abrams και δυνατότητες καταστροφής ναρκών και άλλων εκρητικών συσκευών στο πεδίο της μάχης. Μία από τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν την θωράκιση του M1150 να έχει καταστραφεί επιφανειακά με αποτέλεσμα να είναι ορατή η εσωτερική σύστασή της. Υπενθυμίζουμε πως έχοντας στα χέρια του ένα τέτοιο τεθωρακισμένο όχημα, οι Ρώσοι μπορούν να αποκομίσουν πολλά χρήσιμα δεδομένα μελετώντας εξονυχιστικά τον σχεδιασμό της πλατφόρμας, ειδικά τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκε η περίφημη θωράκισή του. Έπειτα, η Μόσχα μπορεί είτε να υιοθετήσει τεχνολογίες στα δικά της τεθωρακισμένα, είτε να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που απέκτησε για να βρει ευαλωτότητες στην αμερικανική θωράκιση και να καταστρέφει ευκολότερα παρόμοια οχήματα στο μέλλον. Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα για αυτή την εξέλιξη, μιας και οι Ρώσοι δεν μπορούν να μάθουν πολλά από αυτό το όχημα, σημείωσε ένας ειδικός της θωρακίσης οχημάτων στην αμερικανική σελίδα The Warzone. Το M1150 δεν διαθέτει τον σημερινό προηγμένο πυργίσκο του M1 Abrams, ούτε το πακέτο θωράκισης κήτους που συναντάμε στις προηγούμενες εκδόσεις M1 A2 SEP V2 και V3. Δεν υπάρχουν συστήματα και λογισμικό στόχευσης σε αυτό το όχημα. Δεν υπάρχουν βλήματα. Δεν υπάρχει ψηφιακό σύστημα διοίκησης μάχης, ούτε και σχετικό λογισμικό, δήλωσε ο ειδικός, υποδεικνύοντας πως όλες οι τεχνολογίες του M1150 είναι αρκετά παλιές και δεν συναντώνται σε νεότερες εκδόσεις του αμερικανικού άρματος μάχης Abrams. Και πράγματι αυτό ισχύει. Οι Αμερικανοί έστειλαν στην Ουκρανία τροποποιημένες εκδόσεις των M1 Abrams για μεγαλύτερη ασφάλεια. Επί της ουσίας αφαίρεσαν την απόρρητη θωράκιση από απεμπλουτισμένο ουράνιο, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά στον Αμερικανικό στρατό για να μην πέσει στα χέρια της Μόσχας και τα μελετήσει αναλυτικά. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που οι παραδόσεις Abrams καθυστέρησαν τόσο πολύ για το Κίεβο. Όπως και να έχει όμως, όλα αυτά δεν σημαίνουν πως το Κρεμλίνο δεν μπορεί να αντλήσει πληροφορίες από το M1150 που κατέλαβε στην Ουκρανία. Η σημαντικότερη τέτοια πληροφορία θα είναι η τεχνολογία διάσπασης ναρκοπεδίων που διαθέτει το όχημα, η οποία είναι κέρια σημασίας για το πεδίο μάχης του 21ου αιώνα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.